Για τρίτη φορά στην ιστορία της, μετά από το 2000, όταν είχε σταματήσει στα προημιτελικά, και το 2008, όταν είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά, η Τουρκία κατάφερε με την νίκη της κόντρα στην Αυστρία με 2-1 να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για τους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Και αυτό το οφείλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στο ποδόσφαιρο του Βιτσέντζο Μοντέλα. Ο 50χρονος σήμερα Ιταλός προπονητής της εθνικής ομάδας της Τουρκίας άρχισε την προπονητική του καριέρα από τη χώρα του. Εκεί, παρά τα δύο περάσματά του από την Φιωρεντίνα και μεταξύ άλλων το ότι βρέθηκε στον πάγκο της Μίλαν αλλά και της Σαμπτόρια, δεν κατάφερε πραγματικά να ξεχωρίσει. Ακολούθησε η Σεβίλη. Ούτε εκεί έκανε τη διαφορά. Στην Άντανα Ντεμίρσπορ, όπου έμεινε σε τουρκικό έδαφος από το 2021 μέχρι το 2023, άρχισε να φαίνεται η δουλειά του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Την πρώτη σεζόν η ομάδα ολοκλήρωσε στην ένατη θέση και τη δεύτερη έκανε τον μπαμ, καθώς βρέθηκε στην καλύτερη θέση της ιστορίας της, στην τέταρτη θέση του τουρκικού πρωταθλήματος και παράλληλα, για πρώτη φορά, κατάφερε να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο σε ευρωπαϊκή διοργάνωση του UEFA Europa Conference League. Με την ολοκλήρωση της δεύτερης σεζόν στην Άντανα Ντεμίρσπορ, λύθηκε η συνεργασία του Βιντσέντζο Μοντέλα με τον σύλλογο και λίγους μήνες αργότερα ανέλαβε την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Τα πήγε περίφημα στην προκριματική φάση. Κατάφερε να την οδηγήσει στην πρώτη θέση και την πρόκριση στα τελικά με 17 βαθμούς. Στους 16 δεύτεροι έμεινε πίσω από την Τουρκία η Κροατία. Στον όμιλο της τελικής φάσης της διοργάνωσης, μάζεψε 6 βαθμούς με 2 νίκες και 1 ήττα και μαζί με την Πορτογαλία συνέχισε στα νοκάουτ. Εκεί είδαμε για πρώτη φορά, ίσως σε τόσο μεγάλο βαθμό, το πώς ακριβώς μπορεί να λειτουργήσει το ποδόσφαιρο του Βιντσέντζο Μοντέλα κόντρα σε μια ομάδα που ανεβάζει το ρυθμό, ανεβάζει την πίεση και ανεβάζει την ένταση. Στηρίχθηκε κυρίως στις στατικές φάσεις με τις δύο προσπάθειες του Ντεμιράλ που οδήγησαν στα δύο γκολ της ομάδας του, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Με ένα ποδόσφαιρο πολύ πιο αλέγκρο, πολύ πιο ελεύθερο και ίσως πολύ πιο αναρχικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Τουλάχιστον στην σύγχρονη εποχή, ο Βιντσέντζο Μοντέλα οδηγεί την Τουρκία στις επιτυχίες και τώρα, έχοντας μπροστά του μια ομάδα που είναι πάρα πολύ ποιοτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν κοιτάζει να καταστρέψει το παιχνίδι του αντιπάλου, και αυτή είναι η Ολλανδία, τίποτε δεν μπορεί να αποκλειστεί και γιατί όχι, μπορούμε κάλλιστα να δούμε την Τουρκία να προχωρά ακόμη περισσότερο στη διοργάνωση, καθώς ταβάνι της ίσως και να είναι μόνο ο ουρανός.